Στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Μεταξά, οι ελλείψεις, οι τραγικές ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες γιατρών, διαφόρων ειδικοτήτων εργαζομένων, αλλά και η απαράδεκτη χαμηλή χρηματοδότηση έχουν θέσει σε μεγάλο κίνδυνο στοιχειώδεις λειτουργίες του νοσοκομείου. Και ενδεικτικά αναφέρουμε και στην ερώτηση φυσικά και προτάσουμε, γιατί αυτό ήταν και η κατεύθυνση, αν θέλετε, και το αίτημα των εργαζομένων στην πρόσφατη περιοδία που κάναμε στο νοσοκομείο, να αναδείξουμε μέσω της ερώτησης, αφενός μεν φυσικά το σύνολο των προβλημάτων, αλλά που δεν χωρούν στον χρόνο μιας επίκαιρης ερώτησης, αλλά συγκεκριμένα τρία ζητήματα. Το πρώτο αφορά τα ζητήματα των χειρουργικών αιθουσών του νοσοκομείου, που από 6 διαθέσιμες που έχει το νοσοκομείο, το τελευταίο διάστημα λειτουργούν από 1 έως 3. Λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Με συνέπεια την τραγική συρρήκνωση, όπως καταλαβαίνετε, της λειτουργίας του χειρουργικού τομέα κατ' επέκταση της μείωσης του αριθμού των χειρουργείων. Και φυσικά το πρόβλημα οξύνθηκε πιο πολύ με την πρόσφατη συνταξιοδότηση 5 αναισθησιολόγων, οι οποίοι, όπως μας αναφέρανε κιόλας, και το έχουμε και στην ερώτηση, εξωθήθηκαν να αποχωρήσουν με σύνταξη λόγω της τακτικής υγειονομικής δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, αντίστοιχα κυβέρνησης, να μετακινεί συνεχώς τους αναισθησιολόγους στη νησιά του Αιγαίου για να καλυφθούν οι εκεί ανάγκες των μονάδων υγείας. Και αυτή τη στιγμή είναι υπομετακίνηση ένας ακόμα αναισθησιολόγος στη Λίμνο. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτή την εξέλιξη, 6 ειδικευμένοι γιατροί, αναισθησιολόγοι, μετράει το νοσοκομείο μείον, και βέβαια η μόνη προσθήκη που έχει γίνει είναι μια επικουρική γιατρός, αποσπασμένη και η ίδια από άλλο νοσοκομείο. Παράλληλα, λόγω της έλλειψης ακριβώς των αναισθησιολόγων, προβλήματα ανακύψανε και στο ιατρείο πόνου, το σημειωτέων ενός αντικαρκυνικού νοσοκομείου, του Μεταξά εν προκειμένου, που μέχρι πρόσφατα λειτουργούσε 4 μέρες και τώρα λειτουργεί μία φορά 4 μέρες τη βδομάδα, και τώρα λειτουργεί μία ημέρα τη βδομάδα, και καταλαβαίνετε το επίγον, αν θέλετε, ή το επίγον της επίλυσης και σε αυτή την κατεύθυνση του ζητήματος αυτού, γιατί μιλάμε για αρρώστους καρκινοπαθείς που προσπαθούν να βρουν απάλυση στον πόνο της αρρώστια τους. Το δεύτερο είναι σε ό,τι αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας, που είχε 6 κρεβάτια. Μέσα στην πανδημία προσθέθηκαν 5 κρεβάτια, χωρίς όμως να ενισχυθεί με το αντίστοιχο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Υπηρετούν 10 γιατροί αντί για 15, όπου είναι απαραίτητοι, ενώ οι νοσηλευτές είναι 23 και με τα νέα κρεβάτια, δηλαδή τα 11 πλέον κρεβάτια, ενώ σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ και έτσι όπως ορίζουν οι διεθνείς κατευθύνσεις στα ζητήματα της παρουσίας νοσηλευτών ανακρεβάτη ΜΕΘ, θα έπρεπε να είναι 4. Τώρα είναι 23, θα έπρεπε να είναι λοιπόν 44. Και φυσικά ο χώρος που επιλέχθηκε και έγινε η επέκταση, αν θέλετε, η προσθήκη των νέων κρεβατιών, είναι ακατάλληλος, το είπαν οι ίδιοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το προσωπικό της μονάδας εκεί, με συνέπεια αφενός με το στρίμωγμα των ασθενών, διασωληνωμένων ασθενών, και από εκεί και πέρα την απαράδεκτη κατάσταση και που βιώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι νοσηλευτές και οι γιατροί, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτών των αρρώστων λόγω της στενότητας του χώρου. Δεν χωράει να μπει ένας νοσηλευτής να κάνει τη δουλειά του εκεί πέρα για να προσφέρει υπηρεσίες, σημειώνω, σε διασωληνωμένο ασθενή. Τρίτον, το φαρμακείο. Υπάρχουν 2 φαρμακοποιοί. Ο ένας φαρμακοποιός ασχολείται με τη χορήγηση, με την παρασκευή, αν θέλετε, και την χορήγηση χημειοθεραπείων προς τις κλινικές. Και ο δεύτερος νοσηλευτής ασχολείται με την χορήγηση των φαρμάκων για τις υπόλοιπες ασθένειες, για τους υπόλοιπους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Έτσι και λείψει για κάποιο λόγο ένας από αυτούς, κάποια από τις 2 αυτές δραστηριότητες θα πρέπει να ανασταλεί. Συνεπώς, τα ερωτήματα στον Υπουργό είναι: τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο για να σταματήσει πρώτον η μετακίνηση αναισθησιολόγων και λοιπόν ιατρών σε κάθε σημείο της επικράτησης, και πότε θα καλυφθούν τα κενά, τα τεράστια κενά, με το απαραίτητο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου φυσικά να λειτουργήσουν και τα χειρουργεία, και πότε θα γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στη μονάδα εντατικής και θεραπείας, αλλά και στο φαρμακείο, φαρμακοποιός δηλαδή, για να επιτευχθεί η ασφαλής λειτουργία των τμήματων αυτών.
Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Βουλευτά, πρώτα απ' όλα, αναφορικώς με τις κλίνες ΜΕΘ που λέτε, προφανώς για να γίνουν οι 550 κλίνες ΜΕΘ οι οποίες υπήρχαν το 2019, 1.300 κλίνες ΜΕΘ, προφανέστατα χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι χώροι που υπήρχαν για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνδικών της πανδημίας. Και δεν μπορούμε, αν μη τι άλλο, να κατηγορηθούμε ότι έχουμε υπερδιπλασιάσει τις κλίνες ΜΕΘ που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή ακόμα και για τα απλά περιστατικά, όχι τα COVID περιστατικά, έχουμε περισσότερες κλίνες ΜΕΘ από αυτές που συνολικά υπήρχαν το 2019. Αναφορικώς τώρα για το νοσοκομείο Μεταξά. Ήδη από το 2020 προκηρύχθηκαν θέσεις επιμελητών Β, ειδικοτήτων ακτινολογίας μευτικής γυναικολογίας, ΜΕΘ παθολογικής ανατομικής χειρουργικής, ιατρικής βιοπαθολογίας, ιατρικής αιματολογίας, δύο θέσεις βαθμού διευθυντή ΜΕΘ αναισθησιολογίας και καρδιολογίας, οι οποίες και καλύφθηκαν. Αυτό ήταν που έχουμε τώρα. Για τα προβλήματα τα οποία αναφέρετε ότι υπάρχουν, ήδη με την τελευταία προκήρυξη, η οποία προκηρύχθηκαν οι θέσεις τον Σεπτέμβριο, έχουν προκηρυχθεί μία θέση διευθυντή ακτινολογίας, μία θέση επιμελητή Α, δύο θέσεις αναισθησιολογίας και δύο θέσεις οριλά. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής των δικαιολογητικών στις 7 Δεκάτου του 2021 και επομένως είμαστε στη διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσλήψη των μόνιμων θέσεων με την αξιολόγηση τους. 7 Δεκάτου ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών. Σε όλο αυτό το διάστημα, κύριε Βουλευτά, μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια έχουν υπάρξει συνολικά πάνω από 2.000 θέσεις μόνιμων γιατρών σε όλο το σύστημα υγείας και 2.000 θέσεις επικουρικών και έχουν προκηρυχθεί περισσότερες θέσεις από ό,τι προκηρύχθηκαν τα προηγούμενα 5 χρόνια και συνεχώς υπάρχουν και νέες προκηρύξεις με αυτήν που σας είπα του Σεπτεμβρίου αλλά και δύο επόμενες που έρχεται για νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Επειδή γίνεται μια αναφορά τώρα για τις αναστολές. Στις αναστολές αυτή τη στιγμή υπήρξαν τα ακόλουθα αιτήματα που ικανοποιήθηκαν. Γενικών καθηκόντων υπήρξαν δύο αιτήσεις και οι δύο ικανοποιήθηκαν. Μεταφορέων ασθενοφόρων ήταν δύο οι περιπτώσεις αναστολών, ικανοποιήθηκε η μία. Διοίκηση μονάδων υγείας υπήρχε μία αναστολή, ικανοποιήθηκε πλήρως. Νοσηλευτική ήταν τέσσερις οι αναστολές, ικανοποιήθηκαν οι δύο. Και το λοιπό προσωπικό, να μην το λέω, που είναι οικονομικού, λογιστηρίου, παρασκευαστών, βοηθών, νοσηλευτικής και μαγείρων, ικανοποιήθηκε στο σύνολό τους. Και παράλληλα, αναμένεται να εγκριθεί στο θέμα του φαρμακείου που είπατε, έχει σταλεί ήδη στο Υπουργείο μία θέση για διάρκεια 24 μηνών βοηθού φαρμακείου. Στο θέμα τώρα που θα σας απαντήσω και ειδικά στη δευτερολογία, για τους αναισθησιολόγους, πράγματι υπάρχει συνολικό πρόβλημα αναισθησιολόγων και έτσι υπάρχει και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και πρέπει να ικανοποιηθούν, είναι η αναφορά η οποία κάνετε, νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν και έχετε κάνει κατά καιρούς ερωτήσεις και εσείς ενός κόμμα αλλά και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές, διότι η δεύτερη είπε καλύπτει και όλα τα νησιά και τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα αναισθησιολόγων, ειδικά για να καλύψουν τις γνωστές και σε εσάς άγονες περιοχές, θα πρέπει να καλύπτονται και από άλλα σημεία για να μπορεί να λειτουργούν εύρυθμα το σύνολο των νοσοκομείων. Στη δευτερολογία μου θα σας πω επακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο είναι σε ό,τι αφορά, κάνετε μια γενικότερη αναφορά στις θέσεις που προβλέπονται για το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα ή έστω κατά προσέγγιση νούμερα. Μπορεί, δεν θα καθίσουμε τώρα να διαξηφιζόμαστε, να αντιπαρατηθέμεθα για τον αριθμό των συγκεκριμένων γιατρών. Λέμε, αναισθησιολόγοι, πόσοι χρειάζονται τόσοι, τόσοι να προσληφθούν. Πόσοι νοσηλευτές στη ΜΕΘ για να καλύπτουν τις ανάγκες, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οξυμένες ανάγκες και λόγω της πανδημίας, αλλά και καταλαβαίνετε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας τι συμβαίνει. Τρίτον, φαρμακείο. Μιλήσατε για βοηθό φαρμακοποιό. Φαρμακοποιός χρειάζεται. Γιατί ο φαρμακοποιός είναι ο υπεύθυνος που θα πάει να διαλύσει τα χημειοθεραπευτικά. Είναι ογκολογικό νοσοκομείο. Απαιτείται εκεί πέρα παρουσία του φαρμακοποιού σχεδόν όλη την ημέρα, αν μη τι άλλο, για να παρασκευάζει τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Και από την άλλη μεριά, φυσικά, ο
δεύτερος φαρμακοποιός που υπάρχει τώρα χρειάζεται για την διανομή, κατανομή, αν θέλετε, των υπόλοιπων φαρμάκων για τους ασθενείς του νοσοκομείου. Τώρα με αφορμή το νοσοκομείο Μεταξά. Αλλά και για το σύνολο των νοσοκομείων, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στο κέντρο υγείας δηλαδή. Η εν γέννη, αν θέλετε, στη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση είναι πολλαπλά εκτεθειμένη απέναντι στο λαό και έχει βαριές ευθύνες. Και ακριβώς η περίοδος της πανδημίας με τα τραγικά αποτελέσματα για το λαό ανέδειξε τα σοβαρά υλικά με τα οποία οικοδομείται το σύστημα υγείας χρόνια τώρα και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που άφησαν σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτο το λαό, όχι μόνο απέναντι στην πανδημία, αλλά πολύ περισσότερο σε όλες σχεδόν τις άλλες ανάγκες τους, οι υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης. Και αυτό συμβαίνει, διότι η κατεύθυνση των μέτρων για την υγεία του λαού ακολουθούν τον κανόνα του ελάχιστου κόστους για το κράτος και τους επιχειρηματίες, με παράλληλη ενίσχυση της ατομικής ευθύνης των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών για την υγεία τους. Και ακριβώς αυτή η κατεύθυνση είναι που διαμορφώνει τα σημερινά ακόμα μεγαλύτερα χάλια του δημόσιου τομέα υγείας, όπως στο νοσοκομείο Μεταξά. Ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον μεγάλο επιχειρηματικό τομέα στην υγεία. Αναδεικνύεται λοιπόν πως στα πλαίσια της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας η καθολική ανάπτυξη ενός κρατικού και δωρεάν συστήματος υγείας, αναπτυγμένου σε όλες τις βαθμίδες του, που θα προσφέρει τις υπηρεσίες του αξιοποιώντας στο έπακρο τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας. Ένα σύστημα που θα είναι στελεχωμένο με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Λοιπόν, ένα τέτοιο σύστημα είναι ασύμβατο και σε αντιπαράθεση με τις λαϊκές ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση. Διευρύνεται δηλαδή συνεχώς όλο και περισσότερο η δυσκολία από το λαό να αξιοποιήσει ένα τέτοιο κρατικό σύστημα υγείας, αφού η ανάπτυξή του εντάσσεται στους κανόνες του ανταγωνισμού και της αγοράς, για τους οποίους οι λαϊκές ανάγκες αποτελούν κόστος. Και ακριβώς αυτή είναι η αιτία, για παράδειγμα, που εν έτη 2021 έρχεστε και εσείς, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, υποκριτικά προκειμένου να κρύψουν τις μεγάλες διαχρονικά ευθύνες. Και τι κάνετε? Διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει. Δεν διαθέτει το σύστημα υγείας ικανό αριθμό γιατρών, εν προκειμένου αναισθησιολόγων και σχετικών άλλων ειδικοτήτων, για να στελεχωθούν, για παράδειγμα, η ΜΕΘ ή τα χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Και τι κάνετε? Για να καλυφθούν οι εφημερίες ενός δημόσιου νοσοκομείου, χρειάζεται να μεταναστεύουν γιατροί από νομό σε νομό, αφήνοντας ακάλυπτα τα νοσοκομεία προέλευσης, όπως το Μεταξά, ή αφαιρούνται γιατροί από την ίδια αποψηλωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η ρίση των Παρόδο. Δεν θα ανοίξουμε το θέμα τώρα της πρωτοβάθμιας. Στην Πάρο, λόγω τώρα, τις προηγούμενες μέρες, λόγω ασθένειας από COVID ή βρέθηκαν θετικά αρκετά άτομα του προσωπικού του κέντρου υγείας, υγειονομικοί τέλος πάντων, που προσφέρουν τις υπηρεσίες του στην πρωτοβάθμια φροντίδα εκεί στο νησί, τέθηκαν απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία για υγειονομικούς λόγους, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή το κέντρο υγείας να μην μπορεί, η μονάδα υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδα υγείας, να λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα. Για τις άλλες υπηρεσίες που έχει αρμοδιότητα να πάρει, από συνταγογράφηση μέχρι χρόνια περιστατικά, παρακολούθηση ασθενών, εκτίμηση ασθενών κτλ., γι' αυτό έχει παθεί. Και εδώ είναι ένα ζήτημα, κύριε Υπουργέ, που θα πρέπει να το δείτε και να το λύσετε άμεσα. Λοιπόν, αντίστοιχα λοιπόν με τις εφημερίες, ή αφαιρούνται γιατροί λοιπόν από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι ήδη διαλυμένη και αποψηλωμένη. Και την ίδια ώρα, μέσα στην πανδημία, υπήρχαν σοβαρές επιπτώσεις, και αυτό μας το αναφέραν και στο νοσοκομείο Μεταξά, σοβαρές επιπτώσεις στην περίθαλψη των καρκινοπαθών, αφού διαταράχθηκε η θεραπεία τους, καθυστέρησε η διάγνωση, ακόμα και ο εμβολιασμός τους, ή περιορίστηκε η πρόσβαση στα φάρμακα. Έχετε λοιπόν ως κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τεράστια ευθύνη που αφήσατε κοντά 3 χρόνια. Εσείς ως κυβέρνηση, τις δημόσιες μονάδες υγείας χωρίς προσωπικό. Και τα αποτελέσματα είναι τραγικά για την ανάγκη περίθαλψης του λαού, και τα παραδείγματα γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, είναι χιλιάδες πανελλαδικά. Συνεπώς, η προάσπιση της υγείας του λαού απαιτούσε και απαιτεί να γεμίσουν τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με υγειονομικούς, και όχι να είναι μισοάδια όπως και το Μεταξά. Εσείς, αντί γι' αυτό, φροντίζετε να μην μπορούν οι χρόνια ασθενείς την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας, αλλά και από ό,τι φαίνεται τώρα με το τέταρτο κύμα, φροντίζετε λοιπόν οι χρόνια ασθενείς ότι έξω από το νοσοκομείο να μην μπορούν να περάσουν. Οι εργαζόμενοι και λοιπόν και τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα θετικό
όσο η πολιτική που διαμορφώνει η κυβέρνησή σας σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων στην υγεία γίνεται με κριτήριο το κόστος. Στα πλαίσια φυσικά μιας ανάπτυξης που έχει ως στόχο να υπηρετήσει την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι, όχι μόνο προμηνύεται ανάκτηση των απολειών σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας του λαού, αλλά μονιμοποίηση της σημερινής άθλιας κατάστασης. Να λοιπόν γιατί οι εργαζόμενοι είναι ανάγκη να αντιστοιχίσουν τις διεκδικήσεις τους με τις σύγχρονες ανάγκες τους, να δυναμώσουν τη λαϊκή συσπήρωση και πάλι που θα διαμορφώνει τους κοινωνικούς και πολιτικούς όρους για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης της παραγωγής και της οικονομίας με εργατική λαϊκή εξουσία, που στο επίκεντρο θα είναι η ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας.